Ένα σύλλογος που από το 2007 που ιδρύθηκε ανώνυμα, ήσυχα αλλά πολύ αποτελεσματικά, στηρίζει τις οικογένειες με παιδιά που αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Πρόκειται για τον εθελοντικό σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Αγάπη για το Παιδί. Χθες τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου έκοψαν την πίτα τους σε γνωστό καφέ της Κοζάνης. Φροντίζουμε οικογένειες της περιοχής που έχουν παιδιά. Το έργο μας είναι εθελοντικού χαρακτήρα και μη κερδοσκοπικού. Και μη κερδοσκοπικού φυσικά. Δεν παίρνουμε από πουθενά ούτε επιδοτήσεις, ούτε χρήματα, ούτε τίποτα. Στηριζόμαστε στις δωρεές και στις συνδρομές του συλλόγου μας. Μάλιστα. Τι έχετε κάνει μέχρι στιγμής, μπορούμε να αναφερθούμε λίγο, να πούμε 2-3 που αναφέρονται. Που αναφέρονται. Εκτός το ότι τα λίγο. Δηλαδή πριν από 3-4 χρόνια που ο σύλλογος ήταν λίγο πιο ανθυρός οικονομικά, στηρίζαμε παιδιά που πήγαιναν στην τρίτη ηλικίου, πληρώναμε τα φροντιστήριά τους για να περάσουν. Και μπορώ να πω με καμάρι ότι και τα 5 παιδιά 5 χρόνια πέρασαν. Ιατρικά κυρίως έξοδα καλύπτουμε σε οικογένειες που έχουν ανάγκη από γιατρούς και τέτοια. Ξύλα, τρόφιμα. Ναι. Οπότε αναφερόμαστε σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που ελέγχουμε από πολλές πλευρές, γιατί έχουμε τέλος πάντων κάποια δυνατότητα, ότι είναι έτσι τα πράγματα και όχι έτσι όπως πολλοί τα παρουσιάζουν. Τόσα χρόνια εθελοντικά βασιζόμαστε σε εθελόντριες και σε εθελοντές. Μαζεύουμε κάποια χρήματα και τα προσφέρουμε σε οικογένειες που έχουν πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη. Άπορες, απολύτως άπορες οικογένειες. Από τι γεννήθηκε αυτή η ιδέα, από πού πηγάζει όλο αυτό το εγχείρημα, να ιδρύσετε το σύλλογο και να πάρετε αυτές τις πρωτοβουλίες. Ήμασταν εθελόντριες μητέρες στη στέγη ανηλίκων. Ξανά. Ήμασταν εθελόντριες μητέρες στη στέγη ανηλίκων. Και όταν έκλεισε η στέγη ανηλίκων, θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να συνεχιστεί αυτό το έργο και με οικογένειες της περιοχής που. Έχουν παιδιά. Απαραίτητα έχουν παιδιά. Έχουμε αναφορά μόνο στην Κοζάνη. Όχι, και εννοείται στον νομό Κοζάνης. Ναι. Στον νομό Κοζάνης. Ναι. Πιάνουμε και χωριά, αλλά όχι άλλους νομούς. Βεβαίως, να κάνουμε μια έκκληση. Όποιος μπορεί και έχει τη δυνατότητα, οικονομική κυρίως, να έρθει στο σύλλογό μας να μας βρει και να βοηθήσει όπως μπορεί. Δεν θα πάνε καθόλου χαμένα τα χρήματά του.